περάσει το ημίχρονο χωρίς πολλές φάσεις, χωρίς γκολ. Και ξαφνικά έπρεπε να βρέχει, άρχισε να βρέχει γκολ και το κάναμε και ανατροπή. Καταρχήν να δώσω χαρητήρια στους ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων. Νομίζω ιδιαίτερα στο δεύτερο το παιχνίδι ήταν καλό. Και ο αντίπαλος διεκδίκησε την νίκη και με κάποιες ευκαιρίες που θα μπορούσε να έχει και προηγηθεί και προηγήθηκε τελικά. Εμάς μας φάνηκε λίγο η κούραση σε σχέση με τα προηγούμενα μάτς. Γιατί νομίζω ότι ο Ηρακλής για αυτό το μάτς ήταν πιο καλά προετοιμασμένος σε σχέση με το τι είχε παίξει πριν. Παρ' όλα αυτά όμως οι ποδοσφαιριστές δείξανε ότι είχαν και τη θέληση και το πάθος και τη δύναμη και κυρίως εκτός την ψυχή το μυαλό το να γυρίσουμε ένα μάτς. Νομίζω ότι πολλά πράγματα ξεκινάνε από το μυαλό σε έναν ποδοσφαιριστή και αυτό είναι καλό να το εμπεδώσουμε όλοι είμαστε κοντά στο ποδόσφαιρο. Και ίσως και ο αέρας που έχουμε πάρει με κάποιες νίκες που έχουμε κάνει τελικά μας έδωσε να γυρίσουμε το μάτς. Συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές. Νικήσανε και την κούραση. Δεν έχει τελειώσει κάτι. Έχουμε άλλα τρία μάτς. Εμείς και στα τρία θα πάμε να παίξουμε για τη νίκη. Αν μπορέσουμε να παίξουμε καλά θα το επιδιώξουμε. Το μόνο που μας μένει είναι να ξεκουραστούμε. Η νίκη προήλθε από ένα γκολ δώρο του Σαββίδη. Αν δεν γινόταν αυτή η φάση, πιστεύετε ότι θα κερδίζει με κάποιο άλλο τρόπο Κανάρι σήμερα? Αν καθίσω να σας πω από την αρχή της χρονιάς τι λάθη έχουμε κάνει εμείς και έχουμε δεχθεί γκολ και τελικά έχουμε φτάσει να μην κερδίζουμε μάτς, να τα γυρίζουμε και να προσπαθούμε ή ας πούμε τι συνέβη στο προηγούμενο μάτς ή στα δύο προηγούμενα που έχουμε βάλει αυτό γκολ και στην ουσία έχουμε βάλει, έχουν μπει 10 γκολ και τα 9 τα έχουμε βάλει οι ίδιοι και τα μάτς τα έχουμε πάρει σε... Το ποδόσφαιρο είναι έτσι, είναι παιχνίδι λαθών. Το θέμα είναι πόσο έχεις πίστη να κυνηγήσεις κάτι, το πόσο θέλεις να το κυνηγήσεις και σε τελική ανάλυση το πόσο έχεις δυνάμεις να κυνηγήσεις και πίστη στην ομάδα σου να διεκδικήσεις την νίκη έτσι όπως... είναι πολύ σημαντικό το πώς κυνηγήσαμε την νίκη με την κούραση την οποία είχαμε. Και το συζητήσαμε και στο ημίχρονο με τα παιδιά. Φαινότανε ότι η ενέργειά μας δεν ήταν τόσο. Έτσι είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο το φτιάξαν έτσι. Σε αυτό θα πρέπει να ανταποκριθούμε. Ευχαριστούμε. Νομίζω ότι είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Δυστυχώς έχουμε Χριστούγεννα ακόμα, Άγιο Βασίλειες. Είμαστε. Εντάξει, κατά τρία δεν πάνε για την νίκη του. Εμείς για εμάς τελείωσαν να παραγγείλουμε γιατί έχουμε γνωρίζει. Παίξουμε άλλα τρία παιχνίδια. Τελείωσαν οι υποχρεώσεις. Πίσω από κάθε κουβέντα υπάρχει μια άλλη. Αυτό. Πού κρίθηκε το παιχνίδι, νομίζεις, λάθος. Λάθος, σε κάθε κανό. Καταφέραμε και προηγηθήκαμε, καταφέραμε και περάσαμε το κρίσιμο σημείο που συνήθως δεν μπαίνουμε καλά στο δεύτερο ημίχρονο. Φαινόταν το παιχνίδι ότι... από τη στιγμή που υπήρχαν και παιδιά στον πάγκο που θα μπορούσαν να βοηθήσουν, κάναμε... νομίζω... παιδιά που πήγαμε στον πάγκο βοήθησαν αρκετά. Σκοράραμε, αλλά δυστυχώς... δεν έχουμε καθαρό μυαλό. Ως συνήθως. Θεωρείς πως ο Κανάρης έχει περισσότερες επιλογές και αυτό τον βοηθάει να ανταπεξέλθει στα παιχνίδια αυτά τα συνεχόμενα? Δεν ξέρω τώρα ο Κανάρης. Έχει κάποια έμπειρα παιδιά, σίγουρα κάποια έμπειρα παιδιά. Σίγουρα έχει ένα προπονητή ο οποίος δουλεύει την καλά την ομάδα. Από εκεί μετά νομίζω ότι είδατε ότι ξεκάθαρα λέει δικά μας. Δεν μπορώ να πεις ότι... νομίζω ότι έφτιαξε φάσεις ο Κανάρης. Καρβγαλίες, έτσι. Νομίζω ότι γενικά θεωρώ ότι είχαμε πιο αισθητά καλύτερες φάσεις. Αλλά από τη στιγμή που βάζει ένα γκολ νομίζω ότι πρέπει να... εντάξει, να τη φάσει την παραλίγο, να δεν ξέρω. Φάγαμε αστεία γκολ, έτσι. Δεν έγινε, μα δεν είναι μόνο αυτό το παιχνίδι, είναι και άλλα παιχνίδια. Τέλος πάντων, θεωρώ ότι έγινε καλή προσπάθεια. Δυστυχώς, να μείνουμε στην προσπάθεια.
Ναι, να πω κάτι. Νομίζω ότι τα παιδιά προσπαθήσαν. Εντάξει, κάποια λάθη προσωπικά τη στιγμή. Αυτά γίνονται ψηφίσει. Ο Γιάχος, επειδή ξέρουμε ότι είναι από τα 90, επηρεάζει καθόλου το μάτς σήμερα. Όχι, όχι. Μακάρι να είχαμε το διάφορο να μα πει κάθε Κυριακή τώρα. Τι λέμε τώρα. Τουλάχιστον για να κάνει άνθρωπο ένα λάθο, νομίζω ότι το κάνει επειδή δεν το έδιδε. Έτσι, δεν νομίζω. Μακάρι να το κάνουμε κάθε Κυριακή να μα πει. Ευχαριστούμε.